Με τις ευχές των Τρικαλινών αλλά και όλων των Ελλήνων, ο Στέλιος Βάσκος αναχώρησε το μεσημέρι της Δευτέρας μπροστά από το Δημαρχείο με προορισμό το μακρινό Μόναχο. Στόχος του μεγάλου υπεραθλητή είναι μέσα σε διάστημα 15 περίπου ημερών να πάει στο Μόναχο και να επιστρέψει με το ποδήλατό του διανύοντας 4.000 χιλιόμετρα, διασχίζοντας 7 χώρες και δεκάδες πόλεις. Ο Στέλιος Βάσκος μεταφέρει μήνυμα σε όλη την Ευρώπη για το χαμόγελο του παιδιού, έναν οργανισμό που ασχολείται με την αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων των παιδιών. Εντάξει, είναι ένα μεγάλο εγχείρημα, είναι πρωτόγνωρο εγχείρημα, είναι πρωτοποριακό, είναι σημαντικό, γιατί ο Στέλιος Βάσκος για να πετύχει έχει μια συνεργασία με ένα team ανθρώπων, έχει μια ενότητα με όλους τους ανθρώπους γύρω του, έχει σχεδιάσει το ταξίδι, έχει σχεδιασμό, βάζει πολλή δουλειά και είναι και αφοσιωμένος. Είναι μηνύματα που στέλνει προς την κοινωνία της Ελλάδος, προς τους Έλληνες, να υπάρξει αυτό. Και υπάρχει μια αλληλεγγύη από τον κόσμο, βλέπετε, που τον, είναι μαζί του, είτε νοερά, είτε πραγματικά, είτε με βοήθεια, με οποιοδήποτε τρόπο. Επίσης στέλνει και ένα μήνυμα στο εξωτερικό, ότι οι Έλληνες μπορούμε. Μπορούμε να πετύχουμε, είμαστε ικανοί να πετύχουμε, αλλά όταν έχουμε τις προηγούμενες προϋποθέσεις. Εμείς είμαστε κοντά σε τέτοια εγχειρήματα. Μα είναι ιδιαίτερη τιμή που είναι Θεσσαλός, είναι ιδιαίτερη τιμή που ξεκινάει από εδώ από τα Τρίκαλα και θα είμαστε εδώ να τον υποδεχτούμε στην επιστροφή. Είναι μια συνήθιστη προσπάθεια, ένα πολύ μεγάλο επίτευγμα που επιχειρεί ο μεγάλος για μας Στέλιος Βάσκος. Ο Στέλιος είναι ένας άνθρωπος που ξεπερνάει τις συνήθιστες δυνατότητες της ανθρώπινης και επιχειρεί να πάει στην Γερμανία και να γυρίσει περίπου 4.000 χιλιόμετρα. Οι ευχές μας όλων είναι να πάει καλά και να γυρίσει καλά και να τον υποδεχθούμε ξανά νικητή. Ο Στέλιος Βάσκος προετοιμάστηκε εντατικά τους τελευταίους μήνες και δηλώνει πανέτοιμος ψυχικά και σωματικά για το μεγάλο ταξίδι. Είμαι πολύ καλά και με την στήριξη όλων και τη βοήθεια του Θεού θα τα καταφέρω, δήλωσε λίγο πριν την αναχώρησή του. Ο στόχος του Στέλιου είναι να διανύσει την διαδρομή μέσα σε 15 ημέρες, κάνοντας καθημερινά 250 έως 300 χιλιόμετρα. Θα κάνει ποδήλατο κατά τη διάρκεια της ημέρας και τα βράδια θα ξεκουράζεται σε ειδικά διαμορφωμένο αυτοκινούμενο όχημα. Θα τον ακολουθεί εξειδικευμένη ομάδα αποτελωμένη από γιατρό, μασέρ, προπονητές και συνοδούς, ώστε να είναι υπό συνεχή παρακολούθηση και επίβλεψη για να αποφευθεί οτιδήποτε απρόοπτο που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια και την υγεία του Στέλιου. Η περίπτωση του Στέλιου Βάσκου είναι μια μοναδική περίπτωση για όλα τα Βαλκάνια και για όλη την Ευρώπη. Από τότε που ήμουν πρόεδρος στην πολυδηλατική ομάδα της Τρίκης εδώ και 20 χρόνια, ο Στέλιος Βάσκος ήταν μια μορφή του τρικαλινού αθλητισμού και γενικότερα της ποδηλασίας. Αυτός ενέπνευσε και τους υπόλοιπους ποδηλάτες, τον Γιουργαλή και όλους τους άλλους να βγουν μέσα από την πόλη των Τρικάλων. Το εγχείρημα που κάνει τώρα αποδεικνύει ότι όταν υπάρχει θέληση, ο άνθρωπος είναι ικανός να κάνει τα πάντα. Είναι ένα μήνυμα με πολλούς αποδέκτες, ακόμη και σε όλους τους Έλληνες, να μην γονγκίζουμε και να μην κάνουμε πίσω σε αυτές τις δύσκολες συγκυρίες που περνάει η χώρα. Να πάρουμε και να παραδειγματιστούμε από τη θέληση του Στέλιου Βάσκου να κάνει αυτό το κατόρθωμα, να πάρουμε ένα μικρό κομμάτι αυτής της θέλησης εμείς και να μπορέσουμε να καταφέρουμε την Ελλάδα να την κάνουμε καλύτερη και να φύγουμε από αυτή τη δύσκολη θέση που είμαστε. Νομίζω ότι το μήνυμα του Στέλιου Βάσκου προς όλους μας είναι να πιστέψουμε στον εαυτό μας. Την πορεία του Στέλιου Βάσκου θα μπορεί κανείς να την παρακολουθήσει μέσα από το διαδίκτυο και συγκεκριμένα από την ιστοσελίδα steliosvascos.gr, αλλά και από ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο στην Ασκληπίου, όπου μέσα από γιγαντοοθόνες θα υπάρχει συνεχής ενημέρωση για το που βρίσκεται ο Στέλιος μαζί με ρεπορτάζ και άλλα στοιχεία. Στον ίδιο χώρο φυσικά θα λειτουργεί και περίπτερο με είδη από το χαμόγελο του παιδιού, όπου φιλοξενείται και ο κουμπαράς, μέσω του οποίου μπορεί κανείς να ενισχύσει τον οργανισμό. Όλο αυτό το εγχείρημα, η προσπάθεια που κάνει ο Στέλιος, θα αφιερωθεί στην προσπάθεια να δημιουργηθεί μια ακόμη κινητή μονάδα νεογνών και παιδιών για να καλύψει την ευρύτερη περιοχή. Υπάρχει αυτή τη στιγμή, υπάρχουν δύο μονάδες που λειτουργούν στη Θεσσαλονίκη και καλύπτουν και την περιοχή, αλλά πάλιωσαν και πρέπει να γίνει μια καινούργια μονάδα προκειμένου να καλύπτει την διακομιδή παιδιών και νεογνών, γιατί είναι οι μοναδικές μονάδες που λειτουργούν στην Βόρειο Ελλάδα και στην Θεσσαλία γενικότερα. Έτσι λοιπόν μας δίνει το έναυσμα αυτό για να κινητοποιήσουμε τους χορηγούς προκειμένου να κάνουν πραγματικότητα μια ακόμη κινητή μονάδα εντατικής θεραπείας για νεογνά και παιδιά. Σε αυτές τις εποχές δύσκολες ξέρουμε ότι θα το καταφέρουμε χάρη στην προσπάθεια όλων και χάρη στη δική σας δυνατότητα να μεταδώσετε το μήνυμα που σήμερα περνάει και ως τέλειος και το χαμόγελο του παιδιού και όλοι μας.